Την ελπίδα να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ώστε να μην ισχύσει ο αρχικός σχεδιασμός του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, εξέφρασε σήμερα ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος. Ο κ. Ιγνάτιος επεσήμανε ότι αν τελικά εφαρμοστεί η πρόταση για φορολόγηση των ακαθάριστων εσόδων της εκκλησίας με 20%, τότε θα πρέπει να κλείσουν τα περισσότερα φιλανθρωπικά ιδρύματα που λειτουργούν σήμερα με ευθύνη των κατατόπους Μητροπόλεων. 7.500 κλίνες ανθρώπων αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, γυροκομεία, οικοτροφία και άλλα. Ο μέσος όρος απασχόλησης ανθρώπων πλέον επαγγελματικά για να λειτουργήσουν αυτά τα ιδρύματα, διότι δεν είναι όλα εθελοντικού χαρακτήρος, είναι 2 εργαζόμενοι για έναν ασθενή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να λειτουργούν αυτά τα ιδρύματα χρειάζεται ένα μεγάλο ποσό χρημάτων που κυρίως εξασφαλίζεται από δωρεές στα ιδρύματα και ενίκια που προέρχονται από δωρεές. Εάν όλα αυτά φορολογηθούν με 20%, την επόμενη μέρα τα ιδρύματα αυτά πρέπει να κλείσουν. Σε ό,τι αφορά στη Μητρόπολη Δημητριάδος, θα πρέπει να καταβάλει φέτος ποσό 150.000 ευρώ, αν ισχύσει η φορολογία με ποσοστό 20%. Είναι ένα σεβαστό ποσό για μας. Θα μας αποδυναμώσει σε δράσεις. Εάν αυτό τώρα, με τον τρόπο που είπαμε, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να εξελίσσεται σαν συμφωνία, μειωθεί, τότε ναι, μπορεί να φτάσουμε στο μισό ποσό που, εν πάση περιπτώσει, θα είναι μια σημαντική μένα, αλλά σωστή για μένα συμβολή στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το χρέος στην Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο θέμα με την αξιοποίηση της εκτάσεως της ΙΝΕΣ της Σούρπης, τη στιγμή που, όπως είπε, είναι επιτακτική η ανάγκη στη χώρα μας να γίνουν επενδύσεις. 12 χρόνια. Ποιος έχει εμποδίσει μια εξασφαλισμένη επένδυση να γίνει στη Μαγνησία? Και όμως, φτάνουμε αυτή τη στιγμή στο σημείο κάποιοι να αμφισβητούν και αυτό, γιατί προέκυψε το βατοπέδι και αρνούνται το πιο ασφαλές, ότι αυτό το κτήμα αγοράστηκε από τους μοναχούς επί τουρκοκρατίας με άσπρα, με τα χρήματα της εποχής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτόν τον τόπο, να δει τους νέους να εργάζονται? Πέρα από τη φιλοξενία, τι άλλο μπορούμε να ελπίζουμε στη Μαγνησία ότι θα συμβεί? Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος ανακοίνωσε τέλος ότι από την 1η Οκτωβρίου θα γίνονται βαπτίσεις μόνο στις ενορίες όπου ανήκουν οι γονείς του παιδιού που πρόκειται να βαπτιστεί. Αυτό γίνεται προκειμένου να ενδυναμωθούν οι ενορίες, αλλά και να ενδυναμωθεί και η επαφή των πιστών με αυτές. Εγώ πιστεύω ότι η ενορία μας είναι ακριβώς το δεύτερο σπίτι μας, η δεύτερη πνευματική μας και ουσιαστική οικογένειά μας. Και με την απόφαση αυτή καθιερώνουμε πλέον οι βαπτίσεις να γίνονται στις ενορίες στους οποίους ανήκουν οι γονείς και το παιδί που θα βαπτιστεί. Άρα δεν θα επιτρέπονται πλέον οι λεγόμενες μεταθέσεις των μυστηρίων που γινόντουσαν για διάφορους λόγους. Η συγκεκριμένη απόφαση εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και στις σκέψεις του Μητροπολίτη Δημητριάδου είναι να ισχύσει το ίδιο και για το μυστήριο του γάμου.